Περίπου 64 μετά Χριστόν στη Ρώμη άφησε την τελευταία του πνοή ένας από τους προτεργάτες της εξάπλωσης του χριστιανισμού στην ανθρωπότητα, ο Απόστολος Παύλος. Αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση του Ευαγγελίου και ίδρυσε χριστιανικές κοινότητες σε πολλά αστικά κέντρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Για αυτή του την προσφορά στο χριστιανισμό, η Εκκλησία τον ονόμασε Απόστολο των Εθνών και πρώτο μετά τον Ένα. Ο Σαούλ, όπως ήταν το εβραϊκό του όνομα, γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας μεταξύ του 5 και 15 μετά Χριστόν από ευσεβείς Ιουδαίους γονείς. Ο πατέρας του δηλαδή ήταν Ρωμαίος πολίτης, ιδιότητα που την κληρονόμησε και ο Παύλος μαζί με τα προνόμια που τη συνόδευαν. Στην Ταρσό πέρασε τα παιδικά του χρόνια και διδάχθηκε τις Ιουδαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις αλλά και την ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία. Όταν ο Σαούλ έγινε έφηβος, πήγε στα Ιεροσόλυμα για να συμπληρώσει την εκπαίδευσή του στο Μωσαϊκό νόμο. Έγινε μαθητής του φημισμένου νομοδιδασκάλου Γαμαλιήλ, από τον οποίο διδάχθηκε τη θεολογική σκέψη του ραβινισμού. Τόσο η φαρισαϊκή του ευσέβεια, όσο και ο ζήλος για την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου διαμόρφωσαν τη συμπεριφορά και τη στάση του. Έτσι, ο νεαρός Σαούλ έγινε φανατικός διώκτης των οπαδών του Χριστού, όχι μόνο στα Ιεροσόλυμα, αλλά και έξω από αυτά. Λόγω του διωγμού εναντίον τους, πολλοί χριστιανοί είχαν καταφύγει στη Δαμασκό, όπου προσήλκαν και άλλους στη χριστιανική πίστη. Όταν του πληροφορήθηκε, ο Σαούλ ξεκίνησε μαζί με άλλους φανατικούς Ιουδαίους για τη Δαμασκό. Σκοπός του ήταν να συλλάβει τους χριστιανούς της πόλης και να τους οδηγήσει δεμένους στην Ιερουσαλήμ για να δικαστούν και να τιμωρηθούν. Λίγο πριν φτάσει στην πόλη, συνέβη στον Παύλο ένα γεγονός που άλλαξε τη ζωή του. Ας δούμε πώς μας το διηγείται ο ίδιος. Ενώ πλησιάζαμε προς τη Δαμασκό, ξαφνικά κατά το μεσημέρι, άστραψε γύρω μου ένα δυνατό φως από τον ουρανό. Έπεσα στη γη και άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Εγώ απάντησα: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Η φωνή μου είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, που εσύ καταδιώκεις. Αλλά σήκω επάνω, πήγαινε στην πόλη και εκεί θα σου φανερωθεί τι πρέπει να κάνεις». Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός συντάραξε κυριολεκτικά τον Σαούλ, ο οποίος, αφού μπήκε στην πόλη, συναντήθηκε με τον Απόστολο Ανανία. Αυτός τον κατήγησε και τον βάπτισε, και έτσι ο Παύλος πια, αποδιώκτης του χριστιανισμού, έγινε ο θερμότερος και μεγαλύτερος κήρυκας του Ιησού Χριστού, έτοιμος να θυσιάσει ακόμα και τη ζωή του για Αυτόν. Το 49 μετά Χριστόν, ο Παύλος μαζί με τον συνεργάτη του Σίλα ξεκινά από την Αντιόχεια για τη δεύτερη αποστολική περιοδία του. Οι δύο Απόστολοι επισκέφτηκαν αρχικά τις πόλεις της Συρίας και της Κιλικίας, στις οποίες ο Παύλος είχε κηρύξει στην πρώτη του περιοδία. Στα Λύστρα συνάντησαν τον νεαρό Τιμόθεο, τον οποίο πήραν μαζί του σαν βοηθό. Με την υπόδειξη του Αγίου Πνεύματος, πορεύτηκαν βορειοδυτικά και κατέληξαν στην Τροάδα. Εκεί, καθώς φαίνεται, προστέθηκε στη συνοδεία τους ο Λουκάς, ο ιατρός, ο γνωστός ευαγγελιστής. Στην Τροάδα, ο Παύλος βρέθηκε σε δίλημα, να κατέβει νότια και να συνεχίσει την πορεία του στις παραλιακές πόλεις της Μικράς Ασίας ή να περάσει στην αντίπερα όχθη και να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Ευρώπη. Η απάντηση δεν άργησε να του δοθεί. Ένα βράδυ είδε σε όραμα έναν άντρα με μακεδονική ενδυμασία να στέκεται μπροστά του και να τον παρακαλεί λέγοντας: «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Για τον Απόστολο των Εθνών αυτή ήταν η θεϊκή απάντηση που περίμενε για να διαδώσει το Λόγο του Θεού στον ελλαδικό χώρο. Το χειμώνα του 49 μετά Χριστόν, ο Παύλος και οι τρεις συνεργάτες του επιβιβάστηκαν σε πλοίο και πέρασαν από την Τροάδα στη Σαμοθράκη, όπου διανυκτέρευσαν. Την επομένη έφτασαν στη Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα. Η Καβάλα, λοιπόν, αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό του Παύλου στην Ελλάδα, γι' αυτό και τιμάται ιδιαίτερα εκεί. Στο σημείο που αποβιβάστηκε ο Απόστολος με τους συνεργάτες του, χτίστηκε παλαιοχριστιανική βασιλική από μινάρια της οποίας σώζονται μέχρι σήμερα. Στο ίδιο σημείο, η τοπική εκκλησία το 2000 ανήγειρε ψηφιδωτό βήμα του Αποστόλου Παύλου σε ανάμνηση της άφηξής του στην πόλη. Στη μία πλευρά του εικονίζεται παράσταση με το όραμα του Παύλου στην Τροάδα και στην άλλη η απόβασή του στην Καβάλα.
Η Εγνατία Οδός ήταν ο κυριότερος στρατιωτικός και εμπορικός δρόμος της αρχαιότητας, καθώς ένωνε την Ανατολή με τη Δύση και είχε μήκος 800 χιλιόμετρα. Ο Απόστολος Παύλος περπάτησε στην Εγνατία Οδό πολλές φορές, ερχόμενος από την Ασία για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Υπολογίζεται πως κατά τη διάρκεια των αποστολικών περιοδιών του, ο Παύλος διήνυσε κυρίως περπατώντας περισσότερα από 4.000 χιλιόμετρα. Από την Νεάπολη, λοιπόν, ο Παύλος και οι συνεργάτες του αναχώρησαν μέσω της Εγνατίας Οδού και έφτασαν στους Φιλίππους. Οι Φίλιππι ήταν σπουδαία ρωμαϊκή αποικία της Μακεδονίας, γι' αυτό ο Παύλος επέλεξε να ξεκινήσει το κήρυγμά του από εκεί. Στην πόλη οι Ιουδαίοι δεν είχαν συναγωγή, προσεύχονταν όμως έξω από αυτήν, δίπλα σε ένα ποταμάκι, το Γαγκίτι. Εκεί πήγε το Σάββατο ο Απόστολος με τους συνεργάτες του και κήρυξε το λόγο του Θεού σε λίγες γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Ανάμεσά τους βρισκόταν μια έμπορος προφήρας, η Λιδία, που καταγόταν από τα θυάτυρα της Μικράς Ασίας, γυναίκα ευσεβής, η οποία δέχτηκε το λόγο του Αποστόλου και πίστεψε στο Θεό. Η Λιδία ήταν η πρώτη που βαπτίστηκε μαζί με όλη την οικογένειά της και θεωρείται η πρώτη γυναίκα Ευρωπαία χριστιανή. Αυτή μάλιστα από ευγνωμοσύνη ανέλαβε τη φιλοξενία των Αποστόλων και βοήθησε στη διάδοση του Θείου Λόγου. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία την ανακήρυξε Αγία και εις Απόστολο. Προς τιμή της ανεγέρθηκε στην περιοχή εντυπωσιακός οκτάγωνος ιερός ναός βαπτιστήριο διακοσμημένος με ψηφιδωτά και βιτρό. Στους Φιλίππους, ο Παύλος έκανε το πρώτο του θαύμα στην Ελλάδα, θεραπεύοντας μια νεαρή δούλα μάντισσα από το πονηρό πνεύμα που την κατήχε. Οι κύριοι της όμως αντέδρασαν και κατήγγειλαν τον Παύλο και τον Σίλα στις ρωμαϊκές αρχές ότι τάχα αναστάτωναν την πόλη και ότι διδάσκουν ξένα θρησκευτικά έθιμα. Εκείνοι έδωσαν εντολή να τους ραβδίσουν και αλυσοδεμένους να τους ρίξουν στη φυλακή. Το βράδυ οι Απόστολοι αγρυπνούσαν υμνώντας το Θεό και ευχαριστώντας Τον γιατί συμπάσχουν και αυτοί με το Σταυρουθέντα Κύριο. Ξάφνου κατά τα μεσάνυχτα έγινε μεγάλος σεισμός, τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν και οι πόρτες άνοιξαν διάπλατα. Ο δεσμοφύλακας σαστισμένος από το συμβάν και νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι δραπέτευσαν, φοβήθηκε τόσο πολύ που προσπάθησε να αυτοκτονήσει για να αποφύγει την τιμωρία που θα του επιβαλόταν. Ο Παύλος όμως τον συγκράτησε, λέγοντάς του ότι δεν έφυγε κανείς. Τότε εκείνος από ευγνωμοσύνη πήρε τους Αποστόλους στο σπίτι του και περιποιήθηκε τις πληγές του. Ο Παύλος τους κατήχησε και βάπτισε αυτόν και όλη την οικογένεια. Του. Την επομένη, οι άρχοντες της πόλης απελευθέρωσαν τους δύο Αποστόλους μετανιωμένοι για την αδική μεταχείριση που είχαν διαπράξει εναντίον τους. Ο Παύλος πέρασε από το σπίτι της Λιδίας και αφού ευχαρίστησε τους αδερφούς χριστιανούς για τη βοήθειά τους, άφησε εκεί τον Λουκά για να ενισχύσει την νεοσύστατη εκκλησία και μαζί με τον Σίλα και τον Τιμόθεο συνέχισε το ταξίδι του. Ο Απόστολος των Εθνών θα επισκεφτεί άλλες 4 φορές τους Φιλίππους. Η επιστολή που θα του στείλει είναι ίσως η πιο προσωπική και συναισθηματική από όσες έχει γράψει. Να είστε άψογοι, ακέραιοι, αγνά παιδιά του Θεού, μέσα σε ένα κόσμο κακό και διεστραμμένο, όπου εσείς θα λάμπετε όπως τα άστρα, γιατί εσείς γνωρίζετε το Λόγο του Θεού, που είναι η πραγματική ζωή. Ακολουθώντας την Εγνατία Οδό, ο Παύλος πέρασε από την Αμφίπολη και την Απολωνία. Στις πόλεις αυτές δεν έχουμε μαρτυρίες ότι κήρυξε, ωστόσο προφορικές παραδόσεις μαρτυρούν το πέρασμά του. Έξω από την Απολωνία σώζεται ο βράχος όπου πέρασε, στάθηκε και κήρυξε ο Παύλος. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ακμάζουσα εβραϊκή κοινότητα με συναγωγή από την οποία ξεκίνησε το κήρυγμά του ο Παύλος. Επί 3 συνεχόμενα Σάββατα κήρυτε μιλώντας για τον Χριστό ως τον αναμενόμενο Μεσσία που σταυρώθηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αρκετοί Ιουδαίοι πίστεψαν και βαπτίστηκαν, όμως κάποιοι ξεσήκωσαν τον όχλο και δημιούργησαν ταραχή στην πόλη. Έτσι οι χριστιανοί της πόλης αναγκάστηκαν να φυγαδεύσουν νύχτα τους Αποστόλους στη Βέρεια. Ο συνοικισμός του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη συνδέεται με το πέρασμα του Αποστόλου από εκεί. Στην ίδια περιοχή υπάρχουν και άλλες τοποθεσίες συνδεόμενες με τον Παύλο, όπως το νότιο παρεκκλήσι της Ιεράς Μονής Βλατάδων, που είναι αφιερωμένο στον Απόστολο σε ανάμνηση του περάσματός του από εκεί κατά τη φυγάδευσή του στη Βέρεια. Λίγο πιο πέρα υπήρχε πηγή που έμεινε γνωστή ως αγίασμα του Αποστόλου Παύλου.
Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1917, κτίστηκε σε αυτό το σημείο ναός στη μνήμη του. Ακόμη, στον Άγιο Γεώργιο Ρωτώντα υπάρχει τετράγωνη πέτρινη βάση πάνω στην οποία λέγεται ότι κήρυξε. Ο Παύλος επισκέφθηκε άλλες δύο φορές τη Θεσσαλονίκη και απέστειλε στην τοπική εκκλησία δύο επιστολές, η πρώτη εκ των οποίων θεωρείται το πρώτο γραπτό κείμενο της Καινής Διαθήκης. «Να είστε πάντα χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι, να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο, να απέχετε από κάθε λογής πονηρό». Η Βέρεια την εποχή εκείνη βρισκόταν στην ακμή της. Υπήρχε πολυπληθής ιουδαϊκή κοινότητα με αξιόλογη συναγωγή που σώζεται μέχρι σήμερα. Ο Παύλος ξεκίνησε το κήρυγμα κατά τη συνήθη τακτική του από τη συναγωγή, απευθυνόμενος πρώτα στους συμπατριώτες του. Αυτοί τον άκουσαν με προσοχή και του φέρθηκαν με μεγαλύτερη ευγένεια από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Πολλοί πίστεψαν στο Χριστό, καθώς και πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες από την ανώτερη τάξη. Με αυτόν τον τρόπο ιδρύθηκε και στη Βέρεια μεγάλη και ζωντανή χριστιανική εκκλησία. Σήμερα στο κέντρο της Βέρειας δεσπόζει το επιβλητικό βήμα του Αποστόλου Παύλου με ψηφιδωτές παραστάσεις από την πορεία του στην Ελλάδα. Η τοπική Μητρόπολη έχει καθιερώσει από το 1995 σειρά λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον τίτλο «Παύλια», που κορυφώνονται κάθε φορά με επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στον Απόστολο των Εθνών. Τα νέα για την επιτυχία του κηρύγματος του Αποστόλου στη Βέρεια έφτασαν και στη Θεσσαλονίκη. Όταν το πληροφορήθηκαν οι εχθροί του, έστειλαν ταραχοποιούς για να οξύνουν τα πνεύματα. Ο Παύλος αναγκάστηκε να φύγει και με τη συνοδεία αδελφών της τοπικής εκκλησίας πήγε στο πιο κοντινό λιμάνι και αναχώρησε για την Αθήνα. Στη Βέρεια άφησε τον Σύλλα και τον Τιμόθεο με την εντολή να τον συναντήσουν αργότερα. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε στην Αθήνα με πλοίο το 51 μετά Χριστόν και αποβιβάστηκε στο Φάληρο κοντά στο σημείο που σήμερα είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Από εκεί άρχισε ο δρόμος για την Αθήνα περνώντας από τις Ιτώνιες πύλες. Αναμένοντας την άφιξη του Σύλλα και του Τιμόθεου από τη Μακεδονία, ο Απόστολος Παύλος αρχικά επισκέφθηκε τη συναγωγή και έπειτα περιδιάβαινε την πόλη, η οποία ήταν γεμάτη βωμούς και αγάλματα θεών. Ανάμεσα στους άλλους βωμούς είδε και έναν αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό. Στους περιπάτους του συζήτησε με τους Αθηναίους φιλοσόφους, μιλώντας τους για τον Χριστό, τη Σταύρωση και την Ανάστασή του. Η διδασκαλία του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και περιέργεια, γι' αυτό οι άρχοντες των Αθηναίων τον κάλεσαν να τους μιλήσει επίσημα στον Άριο Πάγο. Εκεί ο Παύλος, παίρνοντας αφορμή από το βωμό στον άγνωστο Θεό, μίλησε στους Αθηναίους για τον αληθινό Θεό, το δημιουργό του κόσμου, την παρέμβασή του στην ανθρώπινη ιστορία και την Ανάστασή του. Ακούγοντας για Ανάσταση, οι περισσότεροι ακροατές τον χλέβασαν, λίγοι μόνο πίστεψαν, οι οποίοι αποτέλεσαν και την πρώτη χριστιανική εκκλησία των Αθηνών. Ανάμεσά τους ένας επίσημος Αθηναίος, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μία γυναίκα, η Δάμαρης. Σε ανάμνηση της ομιλίας του Παύλου, η Εκκλησία των Αθηνών καθιέρωσε το 1923 την τέλεση πανηγυρικού Εσπερινού πάνω στο βράχο του Αρίου Πάγου, ανήμερα της γιορτής του. Σήμερα, το κείμενο της φημισμένης αυτής ομιλίας βρίσκεται σε μια μπρούτζινη πλάκα δίπλα στις λαξευτές σκάλες που οδηγούν στον Άριο Πάγο. Το 1887 θεμελιώθηκε ναός του Αποστόλου Παύλου πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, ενώ δύο χρόνια αργότερα η Βασίλισσα Όλγα έθεσε το θεμέλιο λίθο νέου μεγαλύτερου ναού που αποτελεί εξαίρετο δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Απογοητευμένος ο Παύλος από τη μικρή απήχηση του κηρύγματός του στην Αθήνα, αναχώρησε για την Κόρινθο. Η Κόρινθος, την εποχή της επίσκεψης του Αποστόλου Παύλου, ήταν η μεγαλύτερη πόλη στον ελλαδικό χώρο, με πληθυσμό περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους και σημαντικό εμπορικό κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Παύλος εγκαταστάθηκε στο σπίτι του Ιουδαίου σκηνοποιού Ακύλα και της γυναίκας του Πρίσκυλας, που όπως φαίνεται είχαν γνωρίσει τον χριστιανισμό στη Ρώμη.
Η αγορά της αρχαίας Κορίνθου ήταν ο κύριος χώρος συνάθρησης των πολιτών. Εκεί πήγαινε ο Απόστολος Παύλος μετά τον ερχομό του Τιμόθεου και του Σίλα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους Κορίνθιους. Οι προηγούμενες προσπάθειες προσέγγισης των ομοεθνών του στη συναγωγή της Κορίνθου είχαν βρει μεγάλες αντιδράσεις από τους φανατικούς Ιουδαίους. Ο Χριστός όμως εμφανίστηκε στον Απόστολο λέγοντας: «Κήρυτε χωρίς φόβο, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Μάθε ότι στην πόλη αυτή υπάρχει πολλής λαός δικός μου». Ο Παύλος έμεινε στην Κόρινθο 18 ολόκληρους μήνες, κηρύττοντας και στερεώνοντας γερά την εκκλησία της Κορίνθου. Κάποια στιγμή οι Ιουδαίοι της πόλης συνασπίστηκαν εναντίον του και τον οδήγησαν στο βήμα μπροστά στον Ανθύπατο Γαλλίωνα. Ο Ανθύπατος, που κατάλαβε το φανατισμό τους και την αθωότητα του Παύλου, τον ελευθέρωσε και έδιωξε τους Εβραίους από το δικαστήριο. Λίγο καιρό μετά, ο Απόστολος αποφάσισε να εγκαταλείψει την Κόρινθο για να συνεχίσει την περιοδία του. Σήμερα στην πόλη της Κορίνθου υπάρχει περίλαμπρος ναός προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου και κάθε χρόνο στη γιορτή του τελείται πανηγυρικός εσπερινός στο βήμα του Γαλλίωνα στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου. Ο Παύλος επισκέφθηκε την Κόρινθο άλλες δύο φορές και έστειλε δύο επιστολές από τις οποίες μαθαίνουμε πολλά για τη ζωή των πρώτων χριστιανών. Ένα απόσπασμα από αυτές είναι και ο περίφημος ύμνος της αγάπης που εκφράζει σε όλο το βάθος τον αγώνα του Παύλου για χάρη του Ευαγγελίου και την αγάπη του για την Εκκλησία του Χριστού, την οποία υπηρέτησε μέχρι θανάτου. Η Εκκλησία της Ελλάδος γιορτάζει τον Απόστολο των Εθνών στις 29 Ιουνίου και τον τιμά σαν ιδρυτή και προστάτη της. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. Και αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Και αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για την αδικία που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει.